Να θυμίσουμε κάτι. Η μάνα της Ρούλας, όταν ήταν μικρό παιδί, έχασε τη μάνα της όταν τη δολοφόνησε ο παππούς. Ο παππούς των παιδιών. Έτσι, ο προπάπους των παιδιών. Ο Τάκης Πισπυρίγκος, δηλαδή. Να θυμίσουμε και να πούμε το εξής, ότι... Ήταν ο πατέρας του γιου, του πατέρα της Ρούλας. Που έγινε η δολοφονία τότε. Ακριβώς. Άρα βλέπουμε από το παρελθόν μέχρι σήμερα... Λες και του στοιχιώνει... Δεν ξέρεις, τώρα μην λες κουβέντες εσύ. Δεν στοιχιώνει. Όταν δολοφόνει ήδη σε στοιχιώνει, δολοφόνος είναι. Σε στοιχιώνει σου λέει ότι έγινε κάτι κακό που δεν το ήθελες. Εδώ μιλάμε για δολοφόνους. Εδώ μιλάμε για κάτι περίεργο που συμβαίνει. Ρίγε. Δεν έπαιξε η μοίρα κακό παιχνίδι. Εδώ μιλάμε για δολοφόνους. Μιλάμε για δολοφονίες. Μιλάμε για πράγματα τα οποία δημιουργούν πολλά ερωτηματικά. Για το την αλήθεια και τι ακριβώς έχει γίνει. Και σε τι περιβάλλον μεγάλωσε η συγκεκριμένη. Μένουμε εδώ. Πάμε να μας πεις λίγο. Για ποιο λόγο έχει σκοτώσει ο παππούς τη γιαγιά της. Φαίνεται λοιπόν ότι πίσω στο 1965 και 18 χρόνια πριν ο Τάκης Πισπυρίγκος, ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν ένας καλός γείτονας, ένας ήρεμος άνθρωπος όπως λένε οι περίοικοι, ο οποίος μάλιστα... Οι πράξεις μετά λένε. Έχουμε ένα δολοφόνο. Πάμε λοιπόν. Δολοφόνησε τη σύζυγό του γιατί, δηλαδή την γιαγιά της Ρούλας, για ποιο λόγο... Γιατί θεωρούσε ότι τον απατούσε. Κάτι το οποίο τον έκανε να μην πηγαίνει ούτε καν στο καφενείο του χωριού για χρόνια από αυτά που άκουγε από τους ανθρώπους γύρω του. Τον εμπιστεύονταν, λέει, τόσο στις φυλακές όπου βρίσκονταν επί 15 συναπτά έτη, όπου ο διοικητής των φυλακών Κερκύρας τον είχε σε προνομιακή θέση και τον άφηνε μάλιστα να βγαίνει και εκτός φυλακών, καθώς ήταν σίγουρος ότι θα επιστρέψει στο κελί του. Αυτά λένε από την πλευρά, όπως καταλαβαίνεις, της δικαιοσύνης και των ανθρώπων που ζουν ακόμα και είναι στο ίδιο χωριό, Φίλιππε, στην Πάτρα.